Who's ready to bring the dark side of the moon? Παίρνω ανάποδες τροφές. Ευχαριστώ τον Αντένα και τον τροχό της τύχης που μου δώσαν την ευκαιρία να κερδίσω πολλά δώρα όπως αυτό εδώ και κυρίως ένα αυτοκίνητο. Φίλες και φίλοι, ξεκινάει και απόψε ο τροχός της τύχης. Παρουσιάζει ο Γιώργος Πολυχρονίου. Η Κρίστα. Σκηνοθέτης ο Μεγακλής Μητιάδης. Κυρίες και κύριοι, από απόψε αρχίζει ο 11ος κύκλος του μεγάλου τηλεπαιχνιδιού «Ο τροχός της τύχης». Χαμός! Καλησπέρα! Σήμερα ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι του 11ου κύκλου. Με τρεις παιχταράδες που δόθηκαν πριν από λίγο, θα πέσουν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού μας. Αλέξανδρε, ποιοι είναι οι παίκτες μας απόψε, να είστε καλοσύνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μανώλη Ζωγραφάκη, ιδιωτικό υπάλληλο. Σοφία Δάγκου, γεωπόνο και Σωτήρη Λάβδα, ασφαλιστή. Και ποια είναι τα δώρα που κερδίζουν απόψε οι τρεις παίκτες μας, Άλεξ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το δεύτερο σούπερ δώρο. Για απόψε, η Φάγε προσφέρει ένα ταξίδι 8 ημερών για δύο άτομα στη Ρώμη και το Λονδίνο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και αν στη διάρκεια του ταξιδιού σας νοσταλγίσετε τα υπέροχα γιαούρτια της Φάγε, αναζητήστε τα σε οποιοδήποτε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Γιατί τα προϊόντα Φάγε μπορείτε να τα βρείτε παντού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οκταήμερο ταξίδι λοιπόν στη Ρώμη και το Λονδίνο και θυμηθείτε, Φάγε σημαίνει ποιότητα χωρίς σύνορα, ταξίδι έξω από τα σύνορα. Καλό ταξίδι! Αυτό είναι το πρώτο σούπερ δώρο για απόψε. Citroën AX First. Μ' αρέσει το νέο σου look. Η γαλλική φινέτσα. Η πολυτελής χώρη. Ο πλήρης εξοπλισμός. Το τέλειο κράτημα. Η άνεση στην οδήγηση. Η άψογη οδική συμπεριφορά. Ο δυναμικός κινητήρας με τις κορυφαίες επιδόσεις. Citroën AX First. Το νέο look ενός υπέροχου αυτοκινήτου. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στον υπέροχο κόσμο του τροχού της τύχης για μια ακόμη βραδιά στον Αντένα. Μανώλης. Ξεκινάει ο πρώτος μας παίκτης, Μανώλη, Σοφία και Σωτήρης κληρώθηκαν και παίζουν απόψε. Πρώτο μας puzzle, ομπρέλα, γνωστή κατηγορία. Βρίσκουμε γράμματα για τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη λέξη. Αν βρούμε και την τέταρτη, τις οποίες τα γράμματα δεν φανερώνουμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού μας, υπάρχει ένα bonus αξίας 100.000. Χρεοκόπησε ο Μανώλης, ακόμα δεν ξεκίνησε και παίζει η Σοφία. Ομπρέλα, λοιπόν, ομπρέλα, τέσσερις λέξεις, πρώτο μας puzzle. Η Σοφία σκέφτεται ποιο γράμμα. Με ποιο γράμμα θα ξεκινήσει απόψε, αν της το επιτρέψει η μαυρόασπρη επίσης φέτα τραγική. Χρεοκόπησε και η Σοφία ένα τραγικό ξεκίνημα. Σωτήρη μου, τι γίνεται απόψε, τι ξεκίνημα είναι αυτό. Αν χρεοκοπήσει και ο Σωτήρης, εντάξει, δεν συνέβη και τίποτα. Από την αρχή πάλι. Δεν θα γλιτώσω. Σωτήρης, πλησιάζει χρεοκοπία και στο Σωτήρη, παιδιά. Πλησιάζει χρεοκοπία και στο Σωτήρη. Πάει να την γλιτώσει, μάλλον την γλιτώνει 40.000 και μας λέει. Ταφ. Ταφ. Δύο φορές 80. 80.000. Τρία χαρακτηριστικά, αν θέλετε, στοιχεία, πράγματα. Δεν θέλω να βοηθήσω περισσότερο. Τις πρώτες λέξεις είναι οι τρεις λέξεις που βρίσκουμε γράμματα. Δώρο κοινού από το Σωτήρι! Ναι, δώρο κοινού από το Σωτήρι, με αγάπη στο μεγάλο μας κοινό που και απόψε είναι κοντά μας. Αλέξ. Δερμάτινα είδη και αξεσουάρ προσφορά των καταστημάτων Studio Μεταξά. Η Μητρού 80 Παγκράτη και στο Αρσακίου 5-9 στην Αθήνα από το Σωτήρι στο κοινό μας. Για 40.000 ο Σωτήρι μας λέει το επόμενο γράμμα που είναι ποιο. Σίγμα. Το Σίγμα. Σίγμα. Βεβαίως τρεις φορές. 120. 200.000. Και το κοινό βεβαίως ανταποδίδει με ένα θερμό χειροκρότημα στην προσφορά του Σωτήρι με το δώρο. Ο Σωτήρης έτοιμος να εκφωνήσει το επόμενο γράμμα μόλις θα κινητοποιηθεί ο τροχός. Τώρα σταματάει στις 10.000 και μας λέει. Κάπα. Το Κάπα Κώστας, υπάρχει συγχαρητήρια. 210.000, θυμίζω, ομπρέλα, πρώτο μας puzzle, ομπρέλα. Ποτέ δεν φανερώνουμε, δεν βγάζουμε τα γράμματα που λέτε στην πρώτη λέξη. Θα τη μαντέψετε εφόσον βρείτε τις τρεις άλλες. 40.000, Σωτήρη. Ρο. Ρο, όχι, λυπάμαι. Και παίζει ο πρώτος μας παίκτης, ο Μανώλης. Μανώλης και Σοφία που ξεκίνησαν με χρεοκοπία, φαντάζομαι να συνεχίσουν κάπως καλύτερα ή σαφώς καλύτερα. Προσέξτε, το puzzle στην ουσία αποτελείται από τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη λέξη. Αλλάζει τύχη για το Μανώλη, πάει για ένα διδόρο, το χάνει δυστυχώς 30.000. Μη. Νίκος. Μη. Μάνος, συγγνώμη, Μανώλης. Μανώλης, μη.
Δεν υπάρχει ούτε μη, Σοφία μου. Λάθος δικό μου, ευτυχώς διορθώθηκε. Δεν υπήρχε το μη Μανώλης, όπως είναι και το όνομά του, πάνω στο puzzle. Η Σοφία σκέφτεται τώρα, μόλις σταματήσει ο τροχός, να πει το επόμενο σύμφωνο. Πάει αυτή για Αντένα TV δώρο και τα καταφέρνει. Αντένα TV δώρο. Αξίας 100.000 για τη Σοφία. Χωρίς να εκφωνήσει δράμα, είπαμε 100.000, όχι 0. Διορθώστε παρακαλώ. Μπράβο, τώρα είναι ωραίο. Σοφία μας λέει για 50.000 ακόμη. Το λάμδα. Το λάμδα που δεν υπάρχει, λοιπόν. Σωτήρης. 210.000 ο Σωτήρης, 100.000 η Σοφία που τη κέρδισε χωρίς καν να προβλέψει επιτέλους ένα γράμμα σωστό στη διάρκεια του πρώτου γύρου. Σωτήρης, τρίτος παίκτης και έχει μαζέψει περισσότερα χρήματα από τους άλλους δύο. Μεγάλο αβαντάζ. 30. Πι. Πέτρος, ναι, δύο φορές 60. Τρία χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, στοιχεία, οι τρεις λέξεις, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη, της πρώτης λέξης, η οποία είναι η ομπρέλα των τριών λέξεων. Προσέξτε. Πάει για καλό ποσό ο Σωτήρης για 50, δεν τα καταφέρνει, 10. Β. Β, Βασίλης, δεν υπάρχει φυσικά. Μανώλης. Δεν έχει χρήματα, Σοφία, 100.000. Σωτήρης, πρώτος με 270. Ομπρέλα, τέσσερις λέξεις, πρώτο μας παζλ για απόψε. Ο Σωτήρης σκέφτεται, στα χαμηλά πέφτει πάλι, 20.000. Θήτα. Θανάσης, όχι, λυπάμαι. Σοφία, γυρνάει τροχό. Από πού είσαι, Σοφία, την Αθήνα? Όχι, τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα. Εδώ μένεις, εδώ μένεις. Σωτήρη. Στο σπίτι μου. Πώς? Στο σπίτι μου. Στο σπίτι σου μένεις. Ναι. Κάτω πιστικός από εδώ. 10.000. Το Δέλτα. Δέλτα, Δημήτρης. Αυτό υπάρχει, παρακαλώ. Επιτέλους είπε ένα σωστό γράμμα η Σοφία. Πολύ σωστό. Το Δέλτα φανερώνει και το παζλ. Προσέξτε, είναι ομοειδή τα πράγματα. Η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη λέξη. Και μάλιστα χαρακτηριστικά πράγματα της πρώτης λέξης που αν τη μαντέψουμε κερδίζουμε 100.000 bonus game. Μεγάλο ποσό η Σοφία, παρακαλώ, χειροκρότημα 50.000. Για μας λέει. Το γάμα. Το γάμα. Γάμα, γάμα, δύο φορές, βεβαίως. Έχουν τελειώσει τα σύμφωνα, Σοφία. Δεν έχει σημασία, γυρνάει ο τροχός. Ξέρεις το puzzle. Θέλεις να ζητήσεις φωνή, αν δεν ξέρεις το puzzle των τριών λέξεων. Ναι. Πες το. Το όμικρον. Το όμικρον ζητά και υπάρχει τρεις φορές το όμικρον. Κάνει 20.000. Σε βοηθά το όμικρον να μας πεις το puzzle. Όχι. Άλλο γράμμα, πας για αυτοκίνητο αν βρεις το puzzle αυτό. Το α. Το α λες. Το α υπάρχει τέσσερις φορές. Κάνεις άλλες 20.000. Και έχεις ήδη 170, 100.000 λιγότερες από το Σωτήρι. Το βρήκες. Ναι. Να μας το πεις δυνατά. Καλοκαίρι, παγωτά, διακοπές, Αύγουστος. Παγωτά, διακοπές, Αύγουστος. Σωστό είναι αυτό. Και καλοκαίρι είναι η πάνω λέξη. Βεβαίως, βεβαίως. Η Σοφία βρήκε και την ομπρέλα. Στα ετήρια. Δηλαδή η Σοφία μας είπε παγωτά, διακοπές, Αύγουστος. Που βρήκε το puzzle και καταλογίζεται στον αγητικό της, βρήκε και το καλοκαίρι στην ουσία τη λέξη ομπρέλα με αποτέλεσμα να κερδίσει 100.000 ακόμη σαν bonus. Και έτσι λοιπόν, ναι, μεν έχασε 40.000 δανειζόμενοι τα δύο φωνήεντα, αλλά τουλάχιστον πήρε και 100.000 και ήδη νομίζω είναι, αν δεν έχει σοφάρει στο Σωτήρι, ή έχει περίπου τα ίδια χρήματα. Α, ισοφάρισε, μου λέει ο Σταύρος ο Ντάφλος. Ένα χειροκρότημα στον κύριο Σταύρο Ντάφλο, τον ανηματέρ μας. Μας βοηθά. Ευχαριστώ. Κυρίες και φίλοι, μια και είναι η πρώτη μας εκπομπή σήμερα στον 11ο κύκλο και ελπίζω να τους εκατοστήσουμε τους κύκλους εννοώ. Thank you! Έχουμε ορισμένες μικρές καινοτομίες εκτός από τον ντεκόρ κλπ. Το puzzle των τηλεθεατών μας έχει μια διαφοροποιούμενη, αν θέλετε, φυσιογνωμία. Θα το δείτε σε λίγο. Έχουμε το puzzle λοιπόν που θα παίξετε από το σπίτι με τα γράμματα. Για να το μαντέψετε, σας δίνουμε και την κατηγορία. Σας το παρουσιάζουμε δύο φορές τουλάχιστον πριν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Υπάρχει επίσης στο δεύτερο και τρίτο puzzle ένα ταξίδι, δηλαδή μια φέτα στον τροχό, με ένα ταξίδι, για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Όποιος παίκτης το κερδίσει, πηγαίνει στο εξωτερικό με τις ευχές μας. Λοιπόν, να δούμε το puzzle, για το οποίο θα παίξετε κάποια στιγμή τηλεφωνικώς στον τροχό της τύχης απόψε. Κατηγορία είναι τίτλος. Όπως βλέπετε, προσέξτε να το μαντέψετε από τώρα με τα γράμματα που βλέπετε στο puzzle. Τα τηλέφωνά μας είναι 68-44-588, μόνο για τους τηλεθεατές μας που βρίσκονται στην επαρχία. Προσέξτε, αυτό το τηλέφωνο το χρησιμοποιούν μόνο οι φίλοι μας από την επαρχία.
Απ' την άλλη πλευρά, οι φίλοι μας που μένουν στον ομό Αττικής μπορούν να τηλεφωνήσουν στα άλλα δύο τηλέφωνα, στα 6892-110 και 6892-111. Αυτά προς το παρόν. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας με το δεύτερο πάζλ σε λίγο. Προκόστησης, δεύτερος κύλος. Από 270.000 Σοφία και Σωτήρης. Ισόπαλη τελείως, με ισοπαλία μάλλον τελείωσε ο πρώτος γύρος. Δεύτερος γύρος, Σοφία γυρνάει τροχό. Κρίκος το δεύτερο παζλ με το χαρακτηριστικό σημείο που μας φανερώνει η Κρίστα μας. Η μεσαία λέξη έχει σχέση με την πρώτη και την τρίτη λέξη. Προσέξτε. Η Σοφία σαν πρώτη παίκτρια στο δεύτερο γύρο θα αποσπαστεί φαντάζομαι, στην αρχή τουλάχιστον, και μας λέει για 10.000 το πρώτο γράμμα. Σίγμα. Υπάρχει μια φορά. Πρώτη Σοφία. 2.80. Κρίκος δεύτερο παζλ. Με ταξίδι. Προσέξτε το ταξίδι που είδαμε προηγούμενα. Υπάρχει και στον δεύτερο αλλά και στον τρίτο γύρο. Αν κερδιθεί στον δεύτερο, φυσικά δεν παίζουμε στον τρίτο. Το κάπα. Το κάπα για επίσης 10.000 υπάρχει δύο φορές, 20. 300.000 η Σοφία, 270 ο Σωτήρης, που όμως θα παίξει τουλάχιστον πρώτος στον επόμενο γύρο. Πάει για μεγάλο ποσό τώρα η Σοφία, 50.000 παρακαλώ. Το πι. Πέτρος. Παύλος, ναι, υπάρχει Πέτρος Παύλος. Πολύ καλό. 350 η Σοφία, προσέξτε παρακαλώ. Η μεσαία λέξη στην κατηγορία κρίκος που παίζουμε τώρα έχει σχέση με την πρώτη και την τρίτη. Η πρώτη με την τρίτη δεν έχει καμία σχέση μεταξύ τους. 40.000. Το νι. Νίκος, αυτό δεν υπάρχει. Ο Σωτήρης θα υποφεληθεί να καλύψει τις 80.000 που τον χωρίζουν από την προπορευόμενη Σοφία στα οικονομικά. Γυρνάει ο Σωτήρης, σκέφτεται ταυτόχρονα τι γράμμα θα μας πει όταν σταματήσει ο τροχός και μας λέει για 40.000. Ρο. Ρο, που υπάρχει μια φορά, μπράβο. 310, κάλυψε τα μισά χρήματα που τον χώριζαν από τη Σοφία. 40.000 πιο κάτω, αλλά τώρα κινδυνεύει λίγο με χρεοκοπία. Την αποφεύγει μάλλον, βεβαίως την απέφυγε, ησυχάζει, ηρεμεί λίγο ο Σωτήρης. 40.000. Ταφ. Όχι, παρά λίγο να ισοφαρίσεις. Και παίζει ο Μανώλης, ο μόνος παίκτης μας μέχρι στιγμής που δεν έχει χρήματα στο λογαριασμό του. Ευκαιρία τώρα που σκόνταψαν οι συμπαίκτες του να αποκτήσει μερικά. Πάει για ταξίδι τώρα ο Μανώλης, έτσι πως γύρισε ωραία τον τροχό. Πάει για ταξίδι, ταξίδι, ναι! Με την πρώτη κιόλας εκπομπή μας, ο Μανώλης κερδίζει το ταξίδι και να δούμε πού θα πάει ο Μανώλης με την αγαπημένη του σύζυγο. Αραβωνιαστικιά, παρακαλώ χειροκρότημα. Να ζήσετε και γρήγορα να παντρευτείτε. Να δούμε λοιπόν πού θα πάτε, Μανώλη μου. Το γραφείο ταξιδιών Χερόνια Travel προσφέρει ένα αεροπορικό ταξίδι 2 ατόμων με επιστροφή για την Σόφια. Χερόνια Travel, τα καλά του ταξιδιού, ξενοφόντο 14 και νίκη στο Σύνταγμα. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι στο Μανώλη και στην αεροπορικιά του. Ένα ταξίδι λοιπόν από τον τροχό τη νίκη και μα λέει για 30.000. Μη. Μιχάλη. Μανώλη, δυστυχώ δεν υπάρχει για μια ακόμη φορά το μη. Με το οποίο γράμμα αρχίζει και το όνομά σου, δυστυχώς σε προδίδει για δεύτερη συνεχή φορά απόψε, Μανώλη μου. Σοφία, 40.000 πιο πολλά χρήματα έχει από ότι ο δεύτερος Σωτήρης πάει να φύγει κι άλλο, στα οικονομικά να ξεφύγει. Το Λάμδα. Το Λάμδα για 24 φορές, 80. Αυτό ήταν. Κρίκο Σοφία, η οποία έχει βρει το προηγούμενο puzzle, αν βρει και αυτό, οχοχοχο, πλησιάζει η χρεοκοπία πάρα πολύ επικίνδυνα. Χρεοκόπησε η Σοφία και χάνει όλα τα χρήματά της και τη σειρά της, ενώ ήταν έτοιμη μάλλον να ανακοινώσει και το δεύτερο παζλ. Ο Σωτήρης περιχαρής από μέσα του, χωρίς να εξωτερικεύει αυτό το ωραίο συνέστημα, γυρνάει τροχό για την αποτυχία της συμπαίκτριάς του, της κυριότερης αντιπάλου του μέχρι στιγμής. Χαρίζει δώρο στο κοινό μας. Σωτήρη Πάρτο, μία ακόμη επιτυχία παιχτών μας απόψε στον τροχοδιστήκη, στην πρώτη μας εκπομπή για τον 11ο κύκλο και το δώρο κοινού απόψε ποιο είναι, Άλεξ? Μία τσάντα, ένα σόρτ, ένα μπλουζάκι και ένα ζευγάρι δερμάτινα αθλητικά παπούτσια της γνωστής αμερικάνικης εταιρείας αθλητικών ειδών LA Gear. Μία προσφορά της εταιρείας Fleury ΑΕ για το κοινό μας. Και προσφορά του Σωτήρου για το κοινό μας. Το μεγάλο μας κοινό, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά με την ευκαιρία. Για 40.000 ο Σωτήρης θα μας πει. Β' Βασίλης δεν υπάρχει, παίζει ο Μανώλης. Αλλάζουν τα πράγματα, μπαίνει και ο Μανώλης τώρα στο παιχνίδι. Σωτήρης έχει 310.000 έναντι μηδενός της Σοφίας και του Μανώλη που ατύχησαν. Ιδιαίτερα η Σοφία με τη χρεοκοπία πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Μανώλης 30.000. Δέλτα.
Δέλτα, ναι! Επιτέλους, ο Μανώλης βάζει τα πρώτα χρήματά του στο λογαριασμό. Γυρνάει αυτομάτως στροχό, κακώς αργεί. Προσέχτε, κρίκος το δεύτερο μας παζλ. Μανώλης. Στα χαμηλά 10.000. Φι. Φώτης. Βεβαίως υπάρχει, ήταν το τελευταίο μας σύμφωνο πάνω στο παζλ. Και ο Μανώλης μας λέει το παζλ κρίκος. Δεν το ξέρει, λέει. Χάνει και τη σειρά του, Σοφία. Φυλακή, Κορυδαλός, πουλί. Ναι! Ο Μανώλης που ήξερε το παζλ στο χαρίζει, μήπως πας καλά στη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι κοντά σας με το τρίτο παζλ σε μερικά δευτερόλεπτα. Τροχός τύχης, νούμερο 1, τρίτη μεγάλη χρονιά. Σωτήρης, τρίτος μας παίχτης, γυρνάει τροχό. Τελευταίο μας παζλ, αρχικά τρεις λέξεις. Γνωστή, πάρα πολύ γνωστή αυτή η φράση, ας την πούμε, από τα αρχικά των τριών λέξεων. Πρώτος ο Σωτήρης με 310.000 και 80.000. Μεγάλο ποσό. Ο δεύτερος που είναι ο Μανώλης έχει 40.000 μετά τη χρεοκοπία της Σοφίας. Ξεκινάμε, Σωτήρη. Ταφ. Ταφ. Δεν υπάρχει, κινδυνεύεις. Μανώλης, προσέξτε, η Σοφία που δεν έχει χρήματα λόγω χρεοκοπίας έχει βρει τα δύο προηγούμενα puzzles με τη βοήθεια και του Μανώλη. Τρεις λέξεις αρχικά, τελευταίο μας puzzle για απόψε. Μανώλης επικίνδυνος αντίπαλος, 80! Και μας λέει... Σίγμα. Σίγμα δύο φορές. 200.000, αν φέρω έστω και ένα υποφερτό ποσό, της τάξης των 30.000 έστω, ο Μανώλης είναι επικίνδυνος αντίπαλος για το Σωτήρη. Για να δούμε, θα φέρω και φέρνω δυστυχώς, όχι τόσο δυστυχώς, μόνο 20.000, παίζουν και οι τρεις παίκτες για το ίδιο ποσό. Υπάρχουν περιθώρια για τον Μανώλη να καλύψει το ποσό και μας λέει το επόμενο γράμμα. Πι. Πέτρος. Όχι, Σοφία. Το κάπα. Το κάπα υπάρχει δύο φορές. Αφαιρεί τις ελπίδες του Μανώλη, η Σοφία δεν έχει καμία ελπίδα. Το λάμδα. Το λάμδα υπάρχει, συγχαρητήρια. Το νι. Νίκος. Και αυτό υπάρχει. Αρχικά σας θυμίζω η κατηγορία. Το μη. Μιχάλης. Όχι. Σωτήρη. Δέλτα. Το δέλτα. Όχι. Μανώλη. Ρο. Το ρο, συγχαρητήρια. Δύο φορές. 240. Κινδυνεύει ο Σωτήρης λίγο. Γάμα. Γάμα, ναι. Προσέξτε. Δεν προλαβαίνει ίσως. Δεν ξέρω. Βήτα. Βήτα μας λέει, συμβεβιασμένα, δεν υπάρχει, χάνει την ευκαιρία της ζωής του. Σοφία. Θήτα. Θήτα, Θανάσης, δεν υπάρχει. Σώτο. Χι. Χι, Χρήστος, δεν υπάρχει. Μανώλη. Ψι. Ψι, όχι. Ζήτα. Ζήτα, όχι. Σώτο. Φι. Φι, ναι, το βρήκε αυτό. Και ανακουφίζεται ο Σωτήρης νικητής απόψε. Με 330.000 μας λέει το παζλ αρχικά. Φάρος. Φάρος, βεβαίως φάρος. Φάρος. Φόρος κύκλου εργασιών. Ναι, αυτό είναι. Φόρος κύκλου εργασιών. Κατηγορία αρχικά. Κυρίες και κύριοι, να σας, αφού τελείωσε το πρώτο παζλ, το τρίτο παζλ, με νικητή τελικά το Σωτήρια, χειροκρότημα παρακαλώ. Να σας δείξουμε για μια ακόμη φορά το παζλ για το οποίο θα παίξετε αργότερα από το σπίτι τηλεφωνικά. Σας θυμίζω λοιπόν ότι το παζλ κατηγορία όπως βλέπετε είναι τίτλος. Προσέξτε το παζλ για μια ακόμη φορά και θα παίξετε για το εξής σημαντικό δώρο. Ένα ηλεκτρικό μικρονοικοκυριό προσφορά της Hobby. Κουζίνα τριών εστιών, τοστιέρα, ηλεκτρικό μαχαίρι, λεμονοστήφις, μίξερ χυρός, αποχυμωτής, καφετιέρα, σαντουιτσιέρα, μίνι τσόβερ και σεσουάρ με εξάρτημα Permanat. Κάντε τη δουλειά σας εύκολα, γρήγορα και σωστά, αποκτώντας Hobby. Από την Patroclus Κούβακας ΕΠΕ, εσείς τι Hobby θα αποκτήσετε. Αυτό είναι το δώρο λοιπόν για το κοινό μας, για τους τηλεθεατές μας. Παρακαλώ, χειροκρότημα στη Σοφία μας, η οποία ήταν φαβορή και όμως απογοήτευσε στη συνέχεια λόγω χρεοκοπίας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα t-shirt και ο καινούριος δίσκος, ο ελληνικός δίσκος διπλός με όλες τις καινούριες ελληνικές επιτυχίες του Αντένα και του Τροχού της Τύχης, ο Τροχός των Επιτυχιών 92. Στο Σωτήρι, ένα χειροκρότημα, το μεγάλο μας νικητή. Συγχαρητήρια.
και στον Μανώλη που τουλάχιστον φεύγει με ωραίες εντυπώσεις και βεβαίως με το ταξίδι στη Σόφια. Το ίδιο. Ευχαριστώ. Κυρίες και φίλοι, ας δούμε τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνεστε γραπτός για να παίξετε και εσείς στον τροχό της τύχης. Αργότερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τον νικητή μας, τον Σωτήρη, στο bonus game. Ελάτε και εσείς στον τροχό της τύχης. Ταχυδρομική θερίδα 51256 Κηφισία 145-10. The best game in town. Από σήμερα θα σας μιλάω ελληνικά. Παίξτε τώρα από το σπίτι. Έναρξη απόψε στον τροχό της τύχης, το μεγάλο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι σας. Σωτήρης είναι έτοιμος να μας πει τα γράμματα για το τελευταίο μας puzzle κατηγορία τίτλο στο bonus game. 6 λέξεις. Να δούμε όμως τι θα κερδίσεις, κύριε Σωτήρη, αν βρεις αυτό το puzzle. Η Φάγε προσφέρει ένα ταξίδι 8 ημερών για 2 άτομα στη Ρώμη και το Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Και αν στη διάρκεια του ταξιδιού σας νοσταλγίσετε τα υπέροχα γιαούρτια της Φάγε, αναζητήστε τα σε οποιοδήποτε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Γιατί τα προϊόντα Φάγε μπορείτε να τα βρείτε παντού σε ολόκληρη την Ευρώπη. 8 ημερο ταξίδι λοιπόν, Ρώμη και Λονδίνο, και θυμηθείτε, Φάγε σημαίνει ποιότητα χωρίς σύνορα, ταξίδι έξω από τα σύνορα. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι στο Σωτήρι. Λονδίνο, Παρίσι, καμός γίνεται. Όλα για σένα, Σωτήρι μου. Αυτό είναι λοιπόν το δώρο που θα κερδίσεις αν βρεις αυτό το puzzle. Επαναλαμβάνω, στο bonus game, puzzle κατηγορίας τίτλος με 4 λέξεις. Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις αυτό το δώρο? Το ταξίδι με τα γιαούρτια. Ναι, με τα γιαούρτια. Ναι. Μάλιστα. Το ταξίδι με τα γιαούρτια, λέει ο άνθρωπος. Προσφορά της Φάγε, λέω. Ναι, εντάξει. Εγώ όμως θα σου φτιάξω ατμόσφαιρα με πυροβολισμό. Επειδή είπες έτσι και κατηγόρησες το ταξίδι μας. Λοιπόν, Σωτηράκι μου, καλή επιτυχία σου. Μας λες 5 σύμφωνα και 1 φωνήεν. Αργά και δυνατά. Πρόσεξε. Τίτλος. Τίτλος, μωρέ. Ναι. Νί. Βέα. Καμός. Νίκος. Νίκος. Σαχπίνης ο Σωτήρης. Α. Δεύτερο. Λάμδα. Μη. Μιχάλης. Ταφ. Ρο. Φωνήεν. Πρόσεξε, όχι εμένα, μην με βλέπεις εμένα. Κοίτα το puzzle, σε παρακαλώ. Η Κρίστα γυρνάει τα γράμματα. Τίτλο σου θυμίζω, έχεις 15 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος μετρά από τώρα. Πάει το Λονδίνο. Για να ακούσουμε τι έχασες. Να ακούσουμε τι έχασες. Αυτό έχασες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια και από την Κρίστα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Καλή σας νύχτα. Thank you.